Κατά τη θητεία σας ήταν πολύ δραστήριος. Έχει εμπειρία τρομερή ο κ. Κουλούλου. Τα πληθυντικές δουλειές. Μια εκδήλωση που κάνουμε για τις δύο περιφέρειες που έπληξε η κλιματική κρίση. Ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης είναι να κοιτάξουμε και τις πιθανές λύσεις. Η ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900, στηρίχθηκε στο σιδηρόδρομο. Σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα είναι καταστραμμένο. Η πρόοδος είναι δημοκρατία και σιδηρόδρομη. Unfortunately, the rule of law is declining in Greece and the perpetrators, the rapists of the rule of law and of democracy are taking now revenge. Σηματοβλέγματα είναι για τους αγρότες που έχουν κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη και εδώ στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στη Γαλλία, σε πολλές χώρες. Και έχουν δίκαιο οι αγρότες. Είναι αδιανόητο. Ναι, δηλαδή τι είναι ελληνική φέτα. Την παίρνω πιο φτηνά στις Βρυξέλλες. Τι εισαγόμενοι. Δηλαδή εισάγουμε φέτα για να καταλάβω. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν οδηγίες για να μειωθεί αυτή η πολύ μεγάλη εσχροκέρδεια, οι οποίες δεν ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο. Πρέπει να ενσωματώσουμε τις οδηγίες. Πληρώνουμε τα ελληνικά νοικοκυριά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο ευρωπαϊκό νοικοκυριό για τη μόρφωση των παιδιών τους. Δεν είναι δωρεάν παιδί αυτό από το δημοτικό πια φροντιστήριο. Τα συστήματα υγείας καταραίουν. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας υπάρχουν δύο παθολόγοι για ένα πληθυσμό 100.000 που είναι το νησί. Το ίδιο έγινε και στην Κρήτη, όπου έκλεισε η μοναδική παιδοψυχιατρική κλινική που καλύπτει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά όλο το Νότιο Αιγαίο. Δεν μπορούμε να έχουμε να είμαστε σε μια αναδιαρκή αγώνα εξοπλισμών με την Τουρκία. Αυτό πηγαίνει παραπάνω χρήματα για τα όπλα σε βάρος της υγείας, της παιδείας. Our topic of today is the housing problem we have with the European Union and also in Greece. Ο Κασελάκης έχει πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και από ένα rock συγκρότημα το έκανε ελαφρύ pop και τώρα δεν γυρίσκει στο Καλαματιά. Είναι δεξιός δηλαδή. Τίποτα, πέστε μου κάτι που έχει πει και είναι αριστερό. Τον έχει μπερδέψει με τον Άρη Σπηλιοτόπουλο. Τόσο διάτρητοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιρροές στο λόμπι, κύριε Κουλούλου. Εδώ και χρόνια το προτείνουμε και εγώ το προτείνω ως μέρος του Προεδρείου της Επιτροπής. Είναι πραγματικά και καταρτισμένος ο κύριος Κουλούλου, μιλάει ξένες γλώσσες, ξέρει να ελύσεται και με άλλους συναδέλφους από άλλα κράτη-μέλη. Στέλιος and I have been working together for many, many years. He was crucial in the ongoing fight to secure justice. Monsieur le commissaire, on est très content de vous voir ici une fois parce que pendant un an et demi, tandis qu'il y avait des scandales après scandale, la commission était complètement absente, sans aucune déclaration. But, well, you are member of the EPP. Every member of your group was talking with Mr. Kyrtsos, was also spied. So is this a problem, a moral and political problem for you, or just stuff happens? Το θέμα του Qatar Gate υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία και αγανάκτηση, γιατί από τις πράξεις ενός και μόνο μέλους έχει διαμορφωθεί μια εικόνα στην κοινή γνώμη ότι γενικά οι ευρωβουλευτές κοιμόμαστε το βράδυ με λομπίστες και το πρωί μας αφήνουν στο κομμωδίνο και τίποτα ή ότι όλοι τα παίρνετε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η τεράστια πλειοψηφία των ευρωβουλευτών δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους πρακτικές. Assange, c'est le Navalny de l'Ouest. Και κάνουν μια εκστρατεία παράλληλη για να κλείσουν οι φυλακές του Γκουαντάναμο. Μπαίνει η Παλαιστίνια τραγουδοποιός και ο βραβευμένος Ισραηλινός σκηνοθέτης που ήρθαν στην εκδήλωσή μου για τη Γάζα, μας έδωσαν ελπίδα. To just imagine a different reality. I believe like there is so much pain and destruction and grief. Στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, στις εκδηλώσεις για το ναυάγιο της Πύλου, συγκλώνησαν
οι μαρτυρίες των επιζώντων. Οι γυναίκες που βρέθηκαν στις εξορίες και στις φυλακές ή όσες έζησαν μέσα από τις οικογένειές τους την καταπίεση της Χούντας. Πήγα στο σπίτι και πήρα τον αδερφό μου. Το στείλανε εξορία. Μετά από λίγες μέρες πήρα τον άντρα μου. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε μια δημοκρατική επανάσταση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.